η πλατεία αυτή στην οποία συγκεντρωθήκαμε απόψε και το μνημείο που την κοσμεί αποτελούν ένα ισχυρό τοπόσημο της Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής, γιατί θυμίζουν καθημερινά στους κατοίκους και στους περαστικούς μια ιστορία. Σε αυτήν εδώ τη γειτονιά πριν από 95 χρόνια ήρθαν και κούρνιασαν τα όνειρά τους και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους Έλληνες από τη Μικρασία, ύστερα από το φοβερό διωγμό που υπέστησαν από τους Τούρκους καταστροφής. 92 χρόνια μετά το φοβερό Σεπτέμβρη του 1922, ένας Έλληνας, παιδί αυτών των προσφύγων, που γεννήθηκε και γαλουχήθηκε εδώ, διέθεσε ένα σεβαστό ποσό από τα χρήματα που με μόχθο απέκτησε στη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής του, για να γίνει η ανάπλαση της πλατείας και να δημιουργηθεί αυτό το μνημείο με τον ισχυρό συμβολισμό, ώστε οι μνήμες να μην χαθούν και η ιστορία να μην σβήσει. Πριν από 2 χρόνια είχα ένα σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στους φοιτητές μου. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Τι είναι επιτυχία». Τότε, όταν έκανα το σεμινάριο αυτό, δεν είχα διαβάσει, δεν είχε βγει ακόμα το βιβλίο αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε. Αν το είχα το βιβλίο αυτό, σίγουρα θα έπαιρνα αποσπάσματα από τη ζωή και τις δραστηριότητες του Γιώργου Καραγιάννη και αυτά τα αποσπάσματα θα τα μεταλάμπαιδα στα παιδιά, στους φοιτητές, για να καταλάβουν πραγματικά τι είναι επιτυχία. Ξεκίνησε σαν μια σταγόνα βροχής. Με τον καιρό η σταγόνα έγινε ριάκι. Το ριάκι κυλώντας σε κακοτράχαλα εδάφη έγινε ποτάμι. Και το ποτάμι πιο ορμητικό και χυμαρόδες έγινε καταράχτης, που με τη σειρά του ξεχύθηκε με ορμή στο πέλαγος της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Αυτή με παραστατικό τρόπο είναι η ζωή του φίλου μου, συνεργάτη και κουμπάρου μου Γιώργου Καραγιάννη. Ανήσυχος, δημιουργικός, διεκδικητικός, αποφασιστικός και κάποιες φορές ανατρεπτικός, πήρε τη ζωή του από την αρχή στα χέρια του. Την πήρε χώμα και νερό και την έπλασε μόνος του, με ρότα και πηξίδα το αλάθαστο αίσθηκτό του, το πείσμα του και την αξιοσύνη του. Απόλυτος, τελειομανής, ακάματος και σκληρός για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ως πολίτης αυτής της πόλης και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλικών Υπαμπροσφυγικής Ένωσης, ιδρυτικό μέλος ο αείμνηστος Γιάννης Καραγιάννης, πατέρας του Γιώργου Καραγιάννη, σήμερα καλωσορίζω τον επίτιμο Δημότη του Δήμου Τρίπολης, εκλεκτό μου φίλο και μέγα ευεργέτη μας, κύριο Γιώργο Καραγιάννη. Άξιο τέκνο της προσφυγιάς, επίτιμο μέλος της προσφυγικής οικογένειας του σωματείου μας, που όπου και αν ταξίδεψε, όπου και αν πήγε, όσο και μακριά στη ζωή του, την καρδιά του την είχε πάντα εδώ, στη γενέτειρά του, στον τόπο αυτό που βρήκαν απάγκιο και μια ζεστή αγκαλιά οι πρόσφυγες γονείς του. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση να παρουσιάσω την κατάθεση ψυχής του Γιώργου Καραγιάννη μέσα από το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Αναμνήσεις μιας ζωής». Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την πορεία της ζωής του είναι πολλές οι αναμνήσεις μιας ζωής που καταγράφουν τη δική του αναφορά, το δικό του μύθο στο χωρόχρονο της ζωής του. Σε αυτή την όμορφη γιορτή αυτού του ανθρώπου που τόσες υπέροχες γιορτές μας έχει χαρίσει στη μακρά καλλιτεχνική του διαδρόμη, στην τόσο επιτυχημένη δημιουργική του πορεία, που ήταν γεμάτη από περιπέτεια, γεμάτη από εικόνες, γεμάτη από έντονες στιγμές που πάνω του άφησαν το στίγμα τους, άφησαν το άρωμά τους, άφησαν την ομορφιά τους, μα και την σκληρότητά τους. Γιατί αλίμονο η ζωή δεν είναι πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα, ενίοτε έχει και κακοτράχαλες ανηφόρες. Αυτές όλες που έκαναν τον Γιώργο Καραγιάννη έναν άξιο και βραβευμένο δρομέα
του μαραθωνίου της ζωής, έχοντας πάντα στο πλευρό του μια πιστή και δοσμένη σύντροφό του, τη νίκη, τη δικαίωση της προσπάθειας, την επίτευξη του σκοπού, γιατί κάθε τέτοιος αγώνας για αυτή την επίτευξη ξεκινάει, για τη νίκη, χάρη στην ακεραιότητά του, στο ήθος του, στη λεβεντιά του, στην τοπροσύνη του, χάρη στην ευστροφία του, στην αποφασιστικότητά του, φυσικά και στην επίπονη και επίπονη αγωνιστικότητά του. Γιατί χωρίς αυτή την αγωνιστικότητα και την αυτοπεποίθηση για την επιτυχή της έκβασης, τίποτα δεν κερδίζεται. Αν δεν είχε φύγει για τη γειτονιά των Αγγέλων, θα ήταν εδώ απόψε, ανάμεσά μας, ο Τάσος ο Μουκάκης, και θα είχε μιλήσει με αυτό το ζήλο που τον διέκρινε πάντα για την προσφυγιά, αλλά και για τον υπέροχο, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, που του έδωσε αυτή την ευκαιρία τότε να γίνει αυτό το υπέροχο μνημείο. Ας είναι η απόψινή αυτή προβολή ένα μνημόσυνο για αυτό τον υπέροχο άνθρωπο που πριν από λίγους μήνες έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 99 ετών και ήταν ο τελευταίος επιζών από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Συγχωρήστε μου την συγκίνησή μου. Στην τελετή των Εγγενείων το 2014 ευχαρίστησα τον Νίκο Τζιαμούλο, επιτρέψατε μου αυτή την προσωπική αναφορά για την πρωτοβουλία του αυτή, για τις κινήσεις αυτές όλες που έκανε για να γίνει το μνημείο. Είμαι παιδί κι εγώ μιας προσφυγοπούλας και του είπα τότε ότι κάθε φορά που περνώ από εδώ είναι σαν να κάνω κι εγώ ένα μνημόσυνο στη Μικρασιά της αμάνα μου. Τιμής έπαινος στον Πάνο Καλουδά για την προσφορά του στις τέχνες και στα γράμματα, ιδιαιτέρως δε για τη συγγραφή βιογραφίας σημαντικού της Τρίπολης τέκνου, απονέμει ο φιλοτεχνικός όμιλος Τρίπολης. Τιμής ένεκεν στο ρέκτη της ιστορίας και ακνό συμπαραστάτη της μνημοσύνης, Γιώργο Καραγιάννη, και τη συμβολή του στην ιστορική μνήμη των Ιερών Πατρίδων εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ όλους, είστε πάρα πολύ καλοί, μες στην ψυχή μου είσαστε και χαίρομαι πάρα πολύ, μπορώ και σας λέω αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Τιμή Σένεκεν στον Φίλτα τον Γιώργο Καραγιάννη για την υποδειγματική του επιχειρηματική πορεία και την αγάπη του προς την γενέθλια γη του. Και πάνω είναι το Αρκαδία Χαίρε, αυτό το άγαλμα που βρέθηκε στην Αρκαδία. Ο αντιπεριφέρειας Πελοποννήσου, Ευάγγελος Γιανακούρας, εκ μέρους όλων των Αρκάδων. Να είστε καλά, Γιώργο. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Τρίπολης, Δημήτρης Παυλής, μετά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, ανακοίνωσε στον κύριο Καραγιάννη πως θα αιτηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης να μετονομαστεί η Πλατεία Φιλικών σε Γιώργου Καραγιάννη ως ελάχιστος φόρος τιμής. Εδώ είναι η πλατεία και το μέρος που πέσαμε μπάλα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας βοήθησες και μπορέσαμε και επιτελέσαμε το έργο μας αυτό. Είσαι ένα παρόν στα πάντα, μας έδινες μια όθηση και τα λοιπά, έβαζες και το χέρι στην τσέπη. Είδαμε δύο υπέροχους ανθρώπους, έναν που είναι εδώ δίπλα μου και έναν που δεν είναι εν ζωή. Βέβαια ο Τάσος Μουκάκης, να το πούμε, πήρε το γήπεδο των Φιλικών, αυτό που του ανήκει, το όνομά του. Τάσος Μουκάκης είναι το γήπεδο με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Να το ξέρετε και αυτό. Άρα είναι ένας τίτλος. Βέβαια τιμή Σένεκεν στον άνθρωπο επίτιμο δημότη μας Γιώργο Καραγιάννη για την ιδιοτέλειά του κτλ. Κτλ. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερός, να χαίρεστε την οικογένεια, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και τους φίλους σας. Λεβέντης που με κατάφερε με τον τρόπο του και με τα λόγια του να έρθω εδώ να κάνω αυτό το μνημείο και να θυμηθώ πάλι εκεί που γεννήθηκα και εκεί που έρθω να παραδώσω.
τώρα στο βιογράφο του, τον κύριο Πάνο Καλουδά. Τιμής ένεκε στον ακάματο εργάτη της γραφής. Εγώ με αυτός δεν γιώργο. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον προσφυγικό αθλητικό οργανισμό, όχι σωματείο και σύλλογο της Τρίπολης. Έχουμε γεννηθεί το 1929. Φαντάζομαι ότι κάτι σας λέει αυτό. Ήτανε ένας από εμάς, ο Τάσος Μουκάκης. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε και έχουμε κάνει πρόταση και Δήμαρχε για συγκεκριμένη τελετή στην ονοματοδοσία του γηπέδου και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η επόμενη εκδήλωσή μας εδώ στα προσφυγικά. Αλλά θα παρακαλούσα την πλακέτα αυτή να την δώσει ο ιστορικός πρόεδρος και γιατρός του συλλόγου μας, ο κύριος και επίτιμος πρόεδρός μας, ο κύριος Νίκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τι έχει κάνει για το κλίμα μας.